Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώκα. Ευχαριστούμε πολύ για την επιστολή. Καλό μεσημέρι, κύριε Μόση, κύριε Σκουρή. Κύριε Γιώκα, πριν πάμε στα χθεσινά, να σας ρωτήσω κάτι. Κηρύξατε εμπάργκο στον Sky για την υπόθεση Κανέλη? Στις εκπομπές του κυρίου οικονόμου, όχι μόνο για την υπόθεση Κανέλη, αλλά για επαναλαμβανόμενα περιστατικά λογοκρισίας που συνέβαιναν συστηματικά στις εκπομπές του. Όπου καλεσμένοι του ΚΚΕ, μία στο τόσο, όποτε έβγαιναν, δέχονταν συστηματικά περιστατικά λογοκρισίας. Νομίζω είναι αυτονόητη η στάση μας. Δηλαδή στα συγκεκριμένη εκπομπή δεν θα πηγαίνετε πια? Ναι, ναι, στις εκπομπές του κυρίου οικονόμου, που λειτουργεί συστηματικά ως ένας άτυπος κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αποκορύφωμα το σημερινό, και με συστηματική λογοκρισία απέναντι στους καλεσμένους του ΚΚΕ. Τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η θέση μας για συνάδελφό μας. Ας το σταματήσουμε αυτό και σπάμε. Ναι. Και πώς μπορείς να λογοκρίνεις τη Λιάνα Κανέλη, απορώ εγώ δηλαδή. Καλά, ναι, μην το προσπαθήσεις. Είναι χυμαρόδης. Ήτανε λοιπόν. Γι' αυτό πάμε να τους σκοτώσουμε, πάμε να τους μπιπ. Ήτανε, κύριε Σκουρή, για μια σειρά εικόνες και βίντεο τα οποία έδειχναν όλο το μεγαλείο της αστυνομικής βίας, του οργείου τρομοκρατίας που ασκήθηκε χτες σε βάρος της συγκέντρωσης, σε βάρος κατοίκων, σε βάρος νέων ανθρώπων στη Νέα Σμύρνη και το οποίο δεν είδε το φως της δημοσιότητας σε κανένα μέσω ενημέρωσης ενώ την τηλεόραση. Λοιπόν, αντίθετα αυτό που βλέπουμε ήταν μια ψεύτικη εικόνα που προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση, ότι ήταν μια συγκέντρωση ακραίων στοιχείων και τα λοιπά, αξιοποιώντας και τους διάφορους γνωστούς προβοκατόρικους και ύποπτους μηχανισμούς που οδήγησαν και στον τραυματισμό του αστυνομικού. Εσείς ως κόμμα είχατε μεγάλο μπλοκ στη συγκέντρωση από ό,τι είδαμε. Ήτανε πολύ μεγάλα τα μπλοκ των σωματείων, του ΠΑΜΕ, μαζικών φορέων, κατοίκων της περιοχής και πολύ νέου κόσμου, κύριε Σκουρή. Πολύ το είπαμε και εμείς για τον νέο κόσμο. Που συμμετείχε αυτόρμητα για να εκφράσει την αντίθεσή του σε όλο αυτό το όργιο καταστολής. Όμως, κύριε Γιώκα, δεν μπορούμε να μην σταθούμε στην επίθεση στον αστυνομικό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ήταν πεσμένος κάτω. Ήταν ένα λιτσάρισμα, πώς να το πω. Εμείς μιλήσαμε χθες, κύριε Σκουρή, και από την πρώτη στιγμή με την ανακοίνωσή μας για μια αποτρόπαια πράξη. Για μια παράδεκτη και αποτρόπαια πράξη, η οποία όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αξιοποιείται από την κυβέρνηση για να αμαυρώσει μια μαζική συγκέντρωση σωματείων και μαζικών φορέων και χιλιάδων κατοίκων και νέου κόσμου της περιοχής. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τη δράση προβοκατόρικων μηχανισμών γνωστών και από το παρελθόν. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται τέτοια σκηνικά στημένα, όπως φαίνεται, σε συγκεντρώσεις και σε πορείες και το αξιοποιεί για να τσουβαλιάσει και να χαρακτηρίσει έτσι χιλιάδες κόσμου, κάτοικους, εργαζόμενους, νέους από την περιοχή που συμμετείχαν σε μια συγκέντρωση καταδίκης της αστυνομικής βίας που εκδηλώνεται το τελευταίο διάστημα συστηματικά. Η επίθεση στον αστυνομικό μπορεί να ήταν, κύριε Γκιώκα, στημένη. Τι είπατε, με συγχωρείτε? Η επίθεση στον αστυνομικό που παρακολουθήσαμε όλοι χθες θα μπορούσε να ήταν στημένη. Δεν ξέρω τι ήταν, ούτε εμείς θα μπούμε τώρα σε θεωρίες και τι ήταν. Εμείς λέμε την αξιοποίηση που γίνεται από τη μεριά της κυβέρνησης. Εμείς πολιτικά στεκόμαστε απέναντι στα ζητήματα και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της και ένα μεγάλο μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει κρύψει την εικόνα της χθεσινής συγκέντρωσης, του κόσμου που συμμετείχε σε αυτήν και αξιοποιεί τη δράση προβοκατόρικων και ύποπτων μηχανισμών. Τι έχει ο καθένας στο μυαλό του και σε τι συντονισμό βρίσκεται και σε τι συνεργασία με το κράτος και το παρακράτος, δεν το ξέρουμε. Εμείς βλέπουμε όμως ένα πολιτικό αποτέλεσμα που παράγεται και την αξιοποίησή του από τη μεριά της κυβέρνησης. Και αυτό σχολιάζουμε. Τώρα μπροστά μας έχουμε και την συζήτηση την Παρασκευή στη Βουλή Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Έχουμε και την υπόθεση Κουφοντίνα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να γίνει? Καταρχήν, κύριε Σκουρή, θέλω να σχολιάσω για το αυριανό που είπατε για τη συγκέντρωση. Όχι το αυριανό, για την Παρασκευή. Την Παρασκευή τη συζήτηση. Να πω μόνο το εξής, ότι πέρα από τον κύριο Τσίπρα, ερώτηση προς την κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό κατατέθηκαν και από άλλα κόμματα. Και από εμάς. Και δεν τα επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης συνειδητά επέλεξε να απαντήσει μόνο στον κύριο Τσίπρα. Συνειδητά. Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά θέλουν να στηθεί με αφορμή τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος ένας δικοματικός καυγάς
από προσανατολιστικός κατά τη γνώμη μας και συνολικότερα για τη διαχείριση της πανδημίας και την εξέλιξη της πανδημίας και τα προβλήματα τα οξυμένα που υπάρχουν με την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και όσον αφορά τα γεγονότα του αυταρχισμού και της καταστολής. Και να έχουμε το γνωστό σκηνικό, ο μεν ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί την κυβέρνηση για αιμονές στην καταστολή, όμως εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι θέμα αιμονής, είναι θέμα συνειδητής κυβερνητικής στρατηγικής, η μεν Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ως οργανωτή των κινητοποιήσεων. Έλεος. Όμως εδώ μιλάμε για ένα τέτοιο σκηνικό που στείνεται. Και την ίδια στιγμή δεν απαντιούνται ερωτήσεις που έχουν γίνει από άλλους πολιτικούς αρχηγούς και από άλλα κόμματα, ανάμεσα στα οποία και το ΚΚΕ. Για τον Δημήτρη Κουτσούμπα δεν ξέρω, γιατί φόβη γεννηματά έχει κάνει συζητήσεις ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, ώρα του Πρωθυπουργού. Λέω για το συγκεκριμένο, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, μετά τη Νέα Σμύρνη, επιδιώκουν να στήσουν ένα τέτοιο δικοματικό καυγά. Και μάλιστα, μιλάμε τώρα για τα ζητήματα της καταστολής, που φυσικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει απογειώσει, όμως εδώ δεν είναι άμερη ευθυνών και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τώρα διαμορφωθεί, κύριε Σκουρή και κυρία Μόσχου, τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διαμορφωθεί ένα θεσμικό, νομοθετικό και κατασταλτικό πλαίσιο με διάφορους νόμους, από τα προσωπικά δεδομένα, από τον εξοπλισμό της αστυνομίας μέχρι τους νόμους για τις διαδηλώσεις και την απεργία, από όλες τις κυβερνήσεις, που αποθρασύνει και απελευθερώνει και τέτοια ακραία στοιχεία που υπάρχουν μέσα στην αστυνομία. Θα ήθελα το σχόλιο σας για το γεγονός ότι με απόφαση της ελληνικής αστυνομίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα σήμερα ο αστυνομικός που πρωτοστάτησε στα επεισόδια. Πριν από λίγο, πριν από μία ώρα μεταδώσαμε και εμείς την είδηση. Την Κυριακή. Θεωρούμε ότι αυτό έγινε κάτω από την πίεση και τη γενικευμένη κατακραυγή που υπάρχει. Βεβαίως να θυμίσω ότι δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και άλλες φορές αστυνομικοί για άλλα περιστατικά έχουν τεθεί στη διαθεσιμότητα. Όμως μετά μπορεί να επανέρχονται και συνολικότερα το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα ορισμένων χρυσαυγίτικου χαρακτήρα στοιχείων μέσα στην αστυνομία. Που υπάρχουν και με τη σημερινή κυβέρνηση και έχουν απελευθερωθεί, όμως υπήρχαν και με τις προηγούμενες, κυβερνήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ένα τελευταίο ερώτημα να κάνουμε με μια σύντομη απάντησή σας δυνατόν, κύριε Γκιόκα. Έχουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον του πρώην Υπουργού, του Νίκου Παπά, για την υπόθεση Καλογρίτσα. Ήθελα να ρωτήσω ποια στάση θα κρατήσει το κόμμα σας. Εμείς βγάλαμε ανακοίνωση χτες και τοποθετηθήκαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρούμε ότι με βάση το φάκελο που έχει έρθει στη Βουλή και τα στοιχεία που υπάρχουν, αυτά δεν επαρκούν προκειμένου να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Μάλιστα. Δεν θεωρούμε ότι είναι επαρκή τα στοιχεία. Δεν αμφιβάλλουμε ότι υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Παπά για παιχνίδια που παίχτηκαν την περίοδο του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Πολιτικές ευθύνες, όπως πολιτικές ευθύνες υπήρχαν και στις προηγούμενες κυβερνήσεις για τη διαπλοκή με τα διάφορα μέσα ενημέρωσης. Όμως θεωρούμε ότι δεν. Τα στοιχεία που υπάρχουν τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν για προανακριτική επιτροπή. Θα μπορούσε να συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Γι' αυτό δεν πρόκειται να την ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε παρόν. Κύριε Γκιόκα, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε.